Καλησπέρα κύριε Κάτανα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ζητώ συγγνώμη την ολιγόλεπτη καθυστέρηση της συνομιλίας μας αυτής. Είχαμε λοιπόν χθες τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που γνωστοποιείται ότι παίρνει παράταση η διαβούλευση του Master Plan. Δίκοπο μαχαίρι, από την μία όλοι ζητούσαν χρόνο να γίνει αυτή η διαδικασία, από την άλλη ο χρόνος θα πιέσει το τελικό αποτέλεσμα και το ζητούμενο βεβαίως δεν είναι μόνο το τι θα γίνει με το χρονοδιάγραμμα, αλλά και τι περιεχόμενο θα έχει αυτό το Master Plan, έτσι. Νομίζω, όπως τα λέτε, κύριε Χριστόδουλε, πήρε μια παράταση μέχρι τέλος του μήνα, νομίζω, ή μέχρι να συγκεντρωθούν και όλες οι προτάσεις για την διαβούλευση για τη μεταρρυθμιστική περίοδο. Νομίζω όμως, κύριε Χριστόδουλε, τα έχουμε ξαναπεί, ότι μετά το 23 το κλίμα, το μέλλον για τη Δυτική Μακεδονία δεν θα είναι όπως είναι σήμερα. Δυστυχώς, η Δυτική Μακεδονία δεν θα υπάρχει, δεν θα μπορεί να είναι βιώσιμη, για το λόγο ότι κλείνοντας όλες αυτές τις μονάδες θα υπάρξει μεγάλη φτωχοποίηση. Και οι προτάσεις νομίζω αυτές που θα γίνουν θα κινούνται στα πλαίσια μακροχρόνιων project φωτοβολταϊκών που δεν δίνουν θέσεις εργασίας, παρά είναι όπως λέμε καθρεφτάκια για να... Για να ξεγελάμε, για να παραπλανάται μια κοινωνία. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που το έχω ξανακούσει, ότι από τα όσα έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση και το Υπουργείο για τις προσπάθειες περιορισμού των επιπτώσεων της απολιγνητοποίησης, το μόνο που έχει προχωρήσει είναι η δημιουργία των φωτοβολταϊκών, στα οποία δεν θα φανεί άμεσα αποτέλεσμα στην τοπική οικονομία, ούτε και έμεσα, λέω εγώ. Ρωτάω ευθέως, σήμερα υπάρχουν κίνητρα που να τρέχουν και να δίνουν το δικαίωμα σε κάποιον να σκεφτεί να επενδύσει στην περιοχή μας, σε μια επιχείρηση, σε ένα επιχειρηματία? Νομίζω όχι, κύριε Χριστόδουλε, και το λέω με πλήρη γνώση αυτό που λέω, ότι νομίζω ποιος θα έρθει εδώ πέρα να επενδύσει στην περιοχή μας πέρα από φωτοβολταϊκά. Νομίζω ότι η περιοχή μας πραγματικά θα γίνει ένας χώρος φωτοβολταϊκών και τίποτα άλλο. Ο συνδυασμός σας είχε ζητήσει να υπάρξει ειλικρινής διαβούλευση και μάλιστα με την παρουσία και του Υπουργού σε κάποιο περιφερειακό συμβούλιο. Δεν έγινε βεβαίως δεκτό αυτό το αίτημα, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χριστόδουλε, γνωρίζετε και εσείς δημοσιογραφικά ότι ο επικεφαλής μας, ο Θόδωρος Καρυπίδης, ποτέ δεν φοβήθηκε οποιαδήποτε συζήτηση και αν του τέθηκε στο τραπέζι του Περιφερειακού Συμβούλιου. Σας θυμίζω ότι έχει φέρει τον κύριο Σταθάκη, έχει φέρει άλλους υπουργούς σε δύσκολα θέματα, με κοινό, με συλλόγους απέναντι, και όμως καθόμασταν, τους ακούγαμε, λέγαμε τις προτάσεις, μας ακούγανε. Νομίζω ότι εδώ πέρα ο κύριος Περιφερειάρχης κινείται μόνος του, κινείται στην προοπτική ό,τι πει η κυβέρνηση, ό,τι πει η Αθήνα, και θεωρώ ότι πλέον φτάσαμε σε ένα σημείο που όλοι μας έχουμε κουραστεί, δεν έχουμε πλέον δυνάμεις ούτε να μιλήσουμε ούτε να ορθώσουμε τη φωνή μας, γιατί βλέπουμε ένα περιφερειάρχη που δεν ακούει, βλέπουμε ένα περιφερειάρχη που χαράζει δική του πορεία και βλέπουμε μια ολόκληρη περιφερειακή αρχή, κύριε Χριστόδουλε, μετά το 23 να μείνει γνωστή ως η περιφερειακή αρχή που φτωχοποίησε τη Δυτική Μακεδονία. Ποιες είναι οι ευθύνες της περιφέρειας? Θα μπορούσε να πει κάποιος από την απέναντι πλευρά ότι είναι κυβερνητική απόφαση. Έχει ευθύνες η περιφερειακή αρχή? Θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικά ο κύριος Κασαπίδης και ο ίδιος και ο συνδυασμός του? Η περιφέρεια, ξέρετε κύριε Χριστόδουλε, ο περιφερειάρχης μάλλον δεν λειτουργεί ως βουλευτής. Ο περιφερειάρχης είναι περιφερειάρχης όλων των Δυτικών Μακεδόνων. Και έτσι θα πρέπει να λειτουργεί. Αν είναι ένα σωστό μέτρο που έρχεται από οποιαδήποτε κυβέρνηση, το δέχεται. Αν είναι ένα λάθος μέτρο που έρχεται από οποιαδήποτε κυβέρνηση, το απορρίπτει και παλεύει για τα συμφέροντα της κυβέρνησης. Θεωρείτε πως ο κύριος Κασαπίδης λειτουργεί σήμερα σαν κυβερνητικός βουλευτής, αυτό λέτε? Σαφέστατα. Μάλιστα. Σαφές. Κύριε Κάτανα, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή συνέχεια.